αποκαλυπτικά για την εικόνα που παρουσιάζει η οικονομία της χώρας είναι τα στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία και δόθηκε στην δημοσιότητα. Τα προβλήματα των επαγγελματιών των βιοτεχνών και των εμπόρων, όπως και του συνόλου του ελληνικού λαού, παραμένουν σε ένταση. Παρά την βελτίωση των μακροοικονομικών δειχτών, δεν φαίνεται αυτό να έχει αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, στα νοικοκυριά και στις οικογένειες και βέβαια στους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες και στους εμπόρους. Εάν δεν λύσουμε τα μεγάλα διορθωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που παραμένουν άλυτα και δεν είναι άλλα από την υπερφορολόγηση, την υπερχρέωση και την έλλειψη ρευστότητος, η οικονομία δύσκολα θα ανακάμψει. Ο λαός δεν αντέχει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρά τα σημάδια βελτίωσης των μακροοικονομικών δικτών, άνω του 70% των νέων θέλουν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Το 51% των οικοκυριών στηρίζεται σε συντάξεις παρά τις επιμέρους περικοπές και 3 στους 4 ανέργους βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας. Το 51% των οικοκυριών δηλώνει ότι κύριο εισόδημά του είναι η σύνταξη κάποιου μέλους της οικογένειας. Η ήδη τσεκουρημένη σύνταξη κατά 40 και 50% είναι το κύριο εισόδημα για το 51% των ελληνικών οικοκυριών. Το 20% των ελληνικών οικοκυριών εκφράζει το φόβο ότι θα χάσει το σπίτι του από τις τράπεζες. Και το τραγικότερο όλο, το 72% των νέων δηλώνει ότι σκέφτεται σοβαρά να μεταναστεύσει. Δηλαδή, το επενδυμένο κεφάλαιο της οικογένειας και της πολιτείας στην εκπαίδευση, που για το κάθε Ελληνόπουλο έχει στοιχήσει από 100 έως 150.000 ευρώ, το δίνουμε τζάμπα, τζάμπα, σε άλλες οικονομίες για να πάνε μπροστά οι δικές τους οικονομίες, να πάει μπροστά η δικιά τους κοινωνία. Γι' αυτό, γιατί δεν έχει όραμα και ελπίδα η νέα γενιά.